Έσφαζε με τον μπαμπάκι Καλογεροπούλο από Παρασκευή. Ο Αβραμόπουλος δεν είναι συγκρουσιακός τύπος. Δεν θέλω να πάρω ούτε συγκρουόμενα δεν έπαιζε. Ο Μπένι πάντως θεωρεί ότι ο Αβραμόπουλος τον άδειασε. Λοιπόν, αναρρόφησε. Και πήγε και στη λαχαναγορά ο Σαμαράς και του είπα: έχουμε πρόβλημα με το Υπουργείο. Δεν απήντησε κι αυτός. Κι εγώ. Για να κάλυψω ο Σαμαράς ότι οι πατάτες στη λαχαναγορά είναι φθηνότερες. Μην το πείτε ότι και οι τσιπούρες στη βάρκα είναι φθηνότερες. Δεν το μάθατε από μένα, έτσι. Επίσης είχε και ο μπαμπάς της Ντόρας γενέθλια, προψές, και είπε χρόνια πολλά στο χρόνο. Να διευκρινίσουμε όταν ο μπαμπάς της Ντόρας λέει: εμείς οι Έλληνες θα σφίξουμε τα δόντια ακόμη μία φορά. Εννοεί εσείς οι Έλληνες. Κοινούς έχει. Αυτό που είπε πάντως ο Χατζής Μανατρέχια σε μένα, που φορούσε τη μαύρη τη γραβάτα λόγω Μαρίκας, και λέει: να δείτε, λέει, θα τη φοράει αυτή τη μαύρη γραβάτα για πάντα. Αυτό του για πάντα, Μανατρέχια. Μπράβο στους συνδικαλιστές της Κέρκυρας που κάναν μάγκα τον Άδωνης. Αν δεν είναι νεοδημοκράτες, είναι στόκι ολκής. Όπως είπε και ο συνδικαλιστής, όχι, ρε, ήταν συγγενείς αρρώστων που βλέπαν στα μάτια των ελεκτών το κράτος και διαμαρτυρήθηκαν. Και κάνανε επεισόδια για να μην ελέγξουν οι ελεκτές αν λείπει γιατρός από εκεί πέρα μέσα, τον οποίο πληρώνουμε εμείς. Τι δεν καταλαβαίνω. Φτάσαμε να βγαίνει ο Άδωνης στα παράθυρα και να λέει: ας μιλήσουμε ψύχρεμα. Και το αντεπιχείρημα του συνδικαλιστή για τα επεισόδια στο νοσοκομείο ποιο ήταν: γιατί αργεί να εγκριθεί από το Υπουργείο το κονδύλι για τον αξονικό τοπογράφο, πες και για τους Ολυμπιακούς. Ως συνήθως, αλλού βαρούν τα κούρταλα, αλλού γίνεται το γάμος. Η υγεία είναι μπουρδέλο και εσύ κυνηγάς τους ελεγκτές. Δεν κάνει συνειρμό. Και βλέπω και τη Σοφία Μπογιατζάκη, κατακλείδητη αυτή που γελάει. Χααααα, έκανε καριέρα μετά. Χααααα, το γέλιο. Έχω μια απέχθεια για τα νοσοκομεία. Ναι, εμείς για φαΐ, για διασκέδαση, για ψυχαγωγία εκεί πηγαίνουμε. Σήμερα βράδυ διαζόμαστε από το πρωί στο βράδυ. Τελικά τα βρήκατε με τους λογαριασμούς. Μπαίνει εφορία και. Τώρα στοιχομηθεία. Τι θα σου δώσω λογαριασμό, ελεύθερος άνθρωπος. Θα πάρω μόνη μου εφορία. Με τη φασαρία και αυτή τη τσιγκάνικη και το παιδάκι και όλα αυτά, τουλάχιστον αλλάζει ο νόμος. Λέει: θα απαιτείται DNA για πιστοποιητικό γεννήσεως σε όσα παιδιά γεννιούνται στο σπίτι. Κους, σύση κουμπάρε, τα κουντέ. Με αυτά και με εκείνα θα έρθουν τίποτα δεινόσαυροι να δώσουν DNA να εξακριβώσουν αν ο μπαμπάς της Ντόρας είναι παιδί τους. Ένας μου έγραψε στα social media: μπαμπάς τους. Και τέλος πάντων, ευτυχώς ξεκίνησε το dancing, αλλά είχε κανένα δυο στάρ που δεν τους ήξερα. Δεν ξέρω, έξω από την Αθήνα τους ξέρουν αυτούς. Πού θα πάει, θα τους μάθω τώρα. Πάντως είναι σίγουρο, δηλαδή το dancing είναι εδώ, από στάρ έχουμε μια έλλειψη. Όπως είπε και η Στικούδη, βέβαια, θα προσπαθήσουμε και θα προσπεράσουμε τον εαυτό μας. Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής να ξεπεράσουν. Γι' αυτό δεν ξεπερνιούνται. Εκεί δούκε σε έπαιρνε, επαναφοβόμαστε, επαναπαυόμαστε. Εντάξει, είναι μπιφιδί, μπερδεύονται αυτά. Κάτσε μην κάνω κι εγώ Κάσαρδάμ. Αλλά νομίζω και εγώ το κοινωνικό μήνυμα του χθεσινού Dancing with the Stars ήταν ότι οι αποφυλακισμένοι έχουν κοινωνικά επανενταχθεί πλήρως στην κοινωνία. Δεν ενσωματώνονται και οι παπαριές. Στάρ τους έχω. Απλώς αυτό το ντύσιμο του Χαβαλά. Σαν χαρούμενος Αλβανός δασοφύλακας είναι. Το χαρούμενος με την καλή έννοια. Χατζίδου, σοναράδικος δεν χορεύεται έτσι. Γι' αυτό λέγεται και στα τρία. Τέλος, αυτό στο κέντρο κράτησης μεταναστών λέει. Ένας μετανάστης σκοτώθηκε και έπεσε από την κουκέτα. Γιατί, ζαρντινιέρες δεν είχαν εκεί. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.